Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους δεκάδων μαζικών φορέων της περιοχής, σύλλογοι κατοίκων, πολιτιστική-αθλητική σύλλογοι, σύλλογοι γονέων, εργατικά σωματεία, εμπορικός σύλλογος. Η παρουσία σας εδώ μας τιμά ιδιαίτερα. Είναι καθήκον και υποχρέωσή μας να σας ακούσουμε και να σας ακούμε συνεχώς, να ακούμε τους προβληματισμούς σας, τα αιτήματά σας, τι προτείνετε για την περιοχή, τον κάθε κλάδο που εκπροσωπεί ο καθένας. Όπως επίσης, η υποχρέωσή μας είναι να προβάλλουμε αυτά τα ζητήματα, να πιέζουμε την κεντρική εξουσία, την κυβέρνηση και μέσα στη Βουλή με τις ερωτήσεις και τις αναφορές. Όποιος Σύλλογος Φορέας θέλει να καταθέσει κάποιες γραπτές προτάσεις ή υπόμνημα, μπορεί να το κάνει μετά το τέλος της εκδήλωσης. Φίλε και φίλοι, ο τίτλος της σημερινής μας εκδήλωσης είναι «Ελεύθερη χώρη, υποδομές υγείας και παιδείας, πολυτέλεια ή ανάγκη, η ποιότητα ζωής του λαού στις προτεραιότητες του ΚΚΕ. Υπάρχει άλλος δρόμος για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας». Αυτό το περιεχόμενο, φίλε και φίλοι, δεν το επιλέξαμε τυχαία. Τα τελευταία χρόνια ήρθαμε αντιμέτωποι με ραγδαίες εξελίξεις στο Δήμο μας που αφορούν το παραλιακό μέτωπο, τους πολλούς αναξιοποίητους ελεύθερους χώρους, την υποβάθμιση των δομών υγείας, τα πολλά προβλήματα με τη σχολική στέγη και τις αθλητικές υποδομές. Όλο αυτό το διάστημα, οι δυνάμει του ΚΚΕ στην Καλαμαριά δεν λείψαμε από κανέναν αγώνα, από καμία διεκδίκηση. Πήραμε πρωτοβουλίες μέσα, αλλά κυρίως έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα στην τοπική κοινωνία, δώσαμε και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, ώστε οι αγώνες του λαού μας να είναι αποτελεσματικοί, να στοχεύουν στις πραγματικές αιτίες που δυσχεραίνουν τη ζωή και το μέλλον του. Να θυμίσω επιγραμματικά κάποιες πρόσφατες πρωτοβουλίες μας και εκδηλώσεις, όπως αυτή την Άνοιξη του 2019 για τους ελεύθερους χώρους, όπου επισημάναμε την εκτίμησή μας ότι επιχειρείται μεθοδευμένα παραχώρηση φιλέτων του παραλιακού μετόπου σε επιχειρηματικά συμφέροντα και βέβαια αναλύσαμε τότε τις θέσεις μας. Την εκδήλωση στη Μαρίνα Αρετσούς μέσα στην πανδημία, την άνοιξη του 2021, όπου αναδείξαμε τις θέσεις μας για το παραλιακό μέτωπο με το σύνθημα σχεδιασμή του κεφαλαίου ενάντια στις λαϊκές ανάγκες. Και πέρυσι, την εκδήλωση για τις θέσεις μας για το 12χρονο σχολείο και την κατάσταση με τη σχολική στέγη στην Καλαμαριά. Την ίδια περίοδο έχουμε κάνει σειρά επερωτήσεων στη Βουλή για τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα της Καλαμαριάς και βέβαια τα, τα αναδείξαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη μόνη διαφορετική φωνή που υπήρχε και υπάρχει μέσα από τους εκλεγμένους με τη λαϊκή συσπήρωση που είναι και η μοναδική αντιπολίτευση επιβεβαιώνεται η θέση του ΚΚΕ ότι η τοπική, δημοτική και περιφερειακή διοίκηση αποτελούν τμήματα του ενιαίου αντιλαϊκού αστικού κρατικού μηχανισμού με πλήθος κρίσιμων αρμοδιοτήτων αλλά και ειδικό καταμερισμό στην προώθηση των κεντρικών πολιτικών επιλογών. Η διοίκηση της περιφέρειας, του Δήμου μας, η παρατάξη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, άλλων αστικών κομμάτων στηρίζουν τις κεντρικές πολιτικές επιλογές των κομμάτων τους, υλοποιούν την αστική στρατηγική σε όλα τα επίπεδα. Είναι συνυπεύθυνες για τους μεγάλους κινδύνους και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει σε όλες τις πλευρές της, τη ζωή τη η κοινωνική πλειοψηφία των εργατών, των υπαλλήλων, των αυτοαπασχολουμένων και μικρών επαγγελματιών της πόλης και εδώ στην Καλαμαριά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτά που σας λέμε αποτέλεσε η στάση όλων των άλλων πολιτικών δυνάμεων στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύμφωνη γνώμη στην παραχώρηση της Μαρίνα Αρετσούς σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Φίλε και φίλοι, το κάλεσμα που κάνει το ΚΚΕ αφορά το δικαίωμα όλου του λαού της Καλαμαριάς να απολαμβάνουμε σύγχρονες υποδομές για τη συνδυασμένη ικανοποίηση των αναγκών μας. Η Καλαμαριά θα μπορούσε πράγματι να είναι διαφορετική σε σχέση με αυτό που είναι σήμερα και σε σχέση με αυτό που σχεδιάζεται να γίνει. Και είναι ελπιδοφόρο ότι στον τόπο μας υπάρχουν μαζικοί φορείς που ασχολούνται με τα προβλήματα της περιοχής, που προσπαθούν και κινητοποιούν κόσμο με πολύμορφες δράσεις. Κλείνοντας, να αναφέρω ότι στη σημερινή μα εκδήλωση, εκτός από τους φορείς, παρευρίσκονται οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι με τη Λαϊκή Συσπήρωση, ο σύντροφο Σωτήρης Αβραμόπουλο και Γιώργο Χαβατζά, καθώ και οι βουλευτέ Θεσσαλονίκη του ΚΚΕ, ο Γιάννη Οντελή και ο Λεωνίδα Οστολτίδη. Για τη διαδικασία τη εκδήλωση, να σα πω ότι θα ακολουθήσουν πεντάλεπτε παρεμβάσει από δέκα φορεί τη Καλαμαριά και θα κλείσει η εκδήλωσή μα με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή, του σύντροφου Δημήτρη Κουτσούμπα.